Λαϊκισμό χαρακτήρισε ο πρόεδρος Αναστασιάδης στις δηλώσεις ότι το όχι του ελληνικού λαού ανοίγει το δρόμο και στην Κύπρο για επαναδιαπραγμάτευση με τους σεισμούς. Να διεκδικήσει τι. Ήδη ευρισκόμεθα επιθύρες να εγκαταλείψουμε το πρόγραμμα, να διεκδικήσουμε τι. Είναι ορισμένες αλλαγές οι οποίες ήταν και στο πρόγραμμα διακυβέρνησης μας και οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για τον εξυγχρονισμό του κράτους. Στην αποκλειστική συνέντευξή του στην εκπομπή του Σίγμα Μεσημέρι και Κάτι, ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στην ανασυγκρότηση και τον εξυγχρονισμό του κράτους, στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Δέχομαι την καλόπιστη κριτική από κάποιους, όπως την ίδια ώρα παρακολουθώ και την κακόπιστη όταν γίνεται, αλλά με πολλή ανοχή και υπομονή εν ώψη και των προβλημάτων που η χώρα αντιμετωπίζει. Κάποια ώρα, όταν θα γίνεται η κρίση των πεπραγμένων αυτής της κυβέρνησης, μου δημιουργείται η εικόνα, με πολύ σεμνότητα το λέω, ότι θα αφήσει τη σφραγίδα της διακυβέρνηση σε σημαντικούς τομείς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η πειθαρχημένη και συγκροτημένη πολιτική της κυβέρνησης έδωσε αξιοπιστία έναντι των θεσμών. Δεν μας απέτρεψαν να προχωρήσουμε. Μειώνουμε φορολογίες, δεν αυξάνουμε φορολογίες, δεν παρεμβαίνουν, διότι αδοκιμάστηκε η αξιοπιστία μας. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης συνέδεσε το θέμα της μείωσης της ανεργίας με τις επενδύσεις και την υλοποίηση σημαντικών ώριμων έργων, ενώ τόνισε πως με το ελάχιστο εγκείμενο εισόδημα, το κράτος με στοχευμένη πολιτική κατάφερε να σταθεί δίπλα στις ευάλωτες ομάδες. Ερωτήθηκε επίσης και για τις σχέσεις του με τη διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας. Ανεξάρτητα των όποιων προβλημάτων είχαν και δημιουργηθεί σαν αποτέλεσμα της περιβόητης σύγκρουσης καθηκόντων κλπ. Είναι εκεί, δεν έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Παραμένει στα δικαστήρια. Ναι, παραμένει. Αλλά κατά τα άλλα, η συνεργασία μας συνεχίζει να είναι συνεργασία με ένα θεσμό, ο οποίος είναι απαραίτητη συνεργασία. Δεν θα αφήσω ποτέ να δημιουργηθεί σαν αποτέλεσμα των διαφορών με οποιονδήποτε, οτιδήποτε που να βλάψει το κράτος. Αύριο, στο Μεσημέρι και Κάτι, θα μεταδοθεί το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Αναστασιάδη, που επικεντρώνεται στο Κυπριακό και την εσωτερική διακυβέρνηση.